Τη γιατρό μας είναι η κυρία Κατσόχη Δέσποινα, είναι ακτινοθεραπευτής, ογκολόγος, συνεργάτης του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Υγεία. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Η χαρά είναι δική μας, γιατρέ, και το θέμα μας είναι οι ακτίνες σώζουν ζωές. Η ακτινοθεραπεία είναι ένας πυλώνας στη θεραπεία του καρκίνου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε, η πρώτη ερώτηση, γιατρέ μου, είναι γιατί μιλάμε για μια νέα εποχή πια στην ακτινοθεραπεία. Η νέα εποχή ξεκινάει και από την διάγνωση, από τις ακτίνες λοιπόν που βλέπουν πρώτοι τον καρκίνο και από τη θεραπεία η οποία πλέον έχει φτάσει σε χιλιοστά ακρίβειας. Βλέπουμε το στόχο μας, βλέπουμε τα ευαίσθητα όργανα, άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε υψηλότερες δόσεις και να έχουμε λιγότερες παρενέργειες. Και αυτή είναι η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, η οποία η κορονίδα της είναι η ακτινοχειρουργική. Το γεγονός ότι βλέπουμε το στόχο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, παραδείγματος χάρη, στον καρκίνο του αριστερού μαστού, που θέλουμε να αποφύγουμε την καρδιά, η ακτινοβολία γίνεται μόνο την ώρα της βαθιάς εισπνοής, δηλαδή όταν ο μαστός, ο αριστερός μαστός, είναι στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από την καρδιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για ακτινοθεραπεία με ασφάλεια, την οποία μπορούμε να την παρακολουθούμε την ώρα της θεραπείας. Τι κερδίζει ο ογκολογικός ασθενής, γιατρέ? Ο ογκολογικός ασθενής τι κερδίζει? Μπορούμε να εφαρμόσουμε λοιπόν με την προηγμένη τεχνολογία στερεοτακτικά σχήματα, τα οποία είναι πιο σύντομα από την κλασική ακτινοθεραπεία. Πάνε παρέα βέβαια όλα αυτά με την έγκαιρη διάγνωση, άρα όταν έχουμε πρώιμα στάδια στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, σημαίνει αντί να κάνουμε 35 μέρες θεραπεία, μπορεί να γίνει και σε 5 μέρες ή σε μία μέρα. Άρα λοιπόν ασθενείς οι οποίοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν, και δεν έχουν κοντά τους ακτινοθεραπεία, μπορούν λοιπόν να θεραπευτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην ταλαιπωρηθούν. Δεύτερον, η ακτινοθεραπεία είναι στοχευμένη και διατηρεί το όργανο. Δηλαδή, στον καρκίνο του λάριγκα είναι ανέμακτη η θεραπεία μας. Στον καρκίνο του σωροδόχου κύστης, η κύστη παραμένει και λειτουργεί. Είναι ανοσοδιεγερτική η δράση της ακτινοθεραπείας. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με την ανοσοθεραπεία και τα νέα στοχευμένα φάρμακα, δηλαδή αλληλοεπιδρούν. Σωστό. Και βέβαια, όπου δεν πάει το νηστέρι, πάει η ακτίνα. Πάει η ακτίνα, σωστό. Δεν μπορεί να φτάσει. Έχουμε μειωμένες παρενέργειες και αυξημένη αποτελεσματικότητα με τη νέα τεχνολογία. Σωστό. Να μας πείτε όμως και κάποια μέθοδο της ακτινοθεραπείας που ενδεχομένως ξεχωρίζει, που πρωταγωνιστεί. Και φυσικά να μας πείτε αν θεραπεύει η ακτινοθεραπεία και τον καρκίνο του προστάτη, γιατί ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Σωστά. Είναι πολύ δεδομένο. Ιδίως τα τελευταία χρόνια. Ιδίως, ακριβώς. Ναι. Η ακτινοθεραπεία είναι ο ορισμός της εξατομικευμένης θεραπείας. Mm-hmm. Ο κάθε ασθενής έχει τις ανάγκες του και μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία που χρειάζεται. Mm-hmm. Στον καρκίνο του προστάτη, πραγματικά είναι ένα όργανο ανέμακτα μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο με ασφάλεια. Mm-hmm. Έχουμε αποτελέσματα ανάλογα των χειρουργικών επεμβάσεων. Και εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές της ακτινοθεραπείας. Η κλασική ακτινοθεραπεία αυτή που ξέρουμε, όταν ο προστάτης είναι εκεί, η μετεγχειρητική, όταν ο προστάτης έχει χειρουργηθεί και έχουμε βιοχημική υποτροπή. Η καθοδηγούμενη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη, αυτά που σας έλεγα πριν, mm-hmm. η ακτινοθεραπεία κατά την οποία βλέπουμε το στόχο μας, βλέπουμε τα γύρω ευαίσθητα όργανα, άρα λοιπόν αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα, κρατάμε χαμηλές παρενέργειες. Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία που αντί για 35 μέρες, σε 5 μέρες κάνουμε τη θεραπεία αυτό του προστάτη. Είναι σημαντικό γιατί και για τον ασθενή. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και για μας. Και για την ποιότητα της ζωής του ασθενή. Και έχει σημασία και συνδυάζεται με την έγκαιρη διάγνωση, αλλά έχουμε λύσεις και στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη με το συνδυασμό της εξωτερικής ακτινοθεραπείας με τη βραχυθεραπεία. Εκεί λοιπόν με αυτό το συνδυασμό καταφέρνουμε να έχουμε σε στάδια, σε υψηλού κινδύνου ασθενής, σε προχωρημένα στάδια, τα ίδια αποτελέσματα σαν να ήταν πρώιμα τα στάδια. Μας λέτε, γιατρέ μου, ότι και στην ποιότητα του ασθενούς είναι καλύτερη βεβαίως και η διάγνωση αλλά και η μέθοδος αυτή. Και η ερώτηση την οποία έχουμε εμείς να κάνουμε είναι υστερεί η χώρα μας κάπου?
σε αυτήν τη μέθοδο, γιατρέ. Η χώρα μας έχει τα ίδια μηχανήματα που έχουν τα μεγάλα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού. Mm-hmm. Έχω την τύχη να χρησιμοποιώ μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και να εφαρμόζω προηγμένες τεχνικές, έτσι ώστε οι ασθενείς μου να έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα, μικρές σε χαμηλές παρενέργειες. Και να συνεχίσετε έτσι, γιατρέ. Και να σώζετε ζωές όπως κάνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ. Εγώ σας καλά, ευχαριστώ. Γιατρέ. Καλό Πάσχα, γιατρέ. Ήταν η κυρία Κατσόχη Δέσποινα, ακτινοθεραπευτής, ογκολόγος, συνεργάτης του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Υγεία.